Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Θα δώσουμε τώρα την καλησπέρα μας σε έναν άνθρωπο που τον γνωρίζω και προσωπικά πάρα πολλά χρόνια από μωρό παιδί. Οπότε, Αντώνη, να μου επιτρέψεις και τον Ενικό και να σου πω μια καλησπέρα και καλή δύναμη σε αυτό που έχεις αναλάβει μαζί με τους υπόλοιπους φιλάθλους οπαδούς του Ηρακλή, γιατί δεν το έχετε κρύψει ποτέ ότι δεν είστε παράγοντες, αλλά είστε εδώ που είστε για να βοηθήσετε την αγαπημένη σας ομάδα. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλά, καλά. Να δώσουμε συγχαρητήρια στο ποδόσφαιρο για χθες. Βεβαίως. Για την πολύ καλή εμφάνιση που έκανε. Και μας χαροποίησε χθες η εμφάνιση. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Και μακάρι να είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα και στο μπάσκετ, γιατί ξέρω ότι ασχολείσαι με όλα τα τμήματα του συλλόγου. Αλλά δυστυχώς ήρθε η ήττα στην Αθήνα με το ψυχικό. Και στο μπάσκετ έγινε μια καλή προσπάθεια το καλοκαίρι. Είναι ένας άνθρωπος φέτος που έχει βοηθήσει πάρα πολύ οικονομικά. Μακάρι και το μπάσκετ να βρει το δρόμο του. Μακάρι. Ήσουνα στο γήπεδο της Αλεξανδρούπολης, είδες αυτό το 3-0. Πώς το έζησες το παιχνίδι στην επιστροφή του Ηρακλή? Υπάρχουν φυσικά δικαιολογημένα παράπονα για διαιτησία, γιατί όταν δύο σετ κρίνονται στο πόντο, το πρώτο 27-25, το δεύτερο 27-25, με φάσεις οι οποίες είναι σε αυτό ακριβώς σημείο, γιατί άλλο να μιλάμε για ένα σφύριγμα στο 15-13 και άλλο να μιλάμε για δύο και τρία σφυρίγματα στο 27-25. Ένα είναι αυτό, και δεύτερο, πώς είδες την ομάδα σε αυτή την επιστροφή της στην Α1, στο ξεκίνημα? Καταρχάς να θυμίσουμε στον κόσμο, ο οποίος το ξέρει, ο πιο πολύς κόσμος, η ομάδα του Ηρακλή στο βόλεϊ, βέβαια αυτό ισχύει και για το ποδόσφαιρο, δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ στην Α2 αγωνιστικά. Εννοείται. Άρα δεν μιλάμε για επιστροφή του Ηρακλή στην Α1. Ο Ηρακλής πάντα είναι ομάδα της Α1. Για συνέχεια. Την αποκατάσταση της τεράστιας αδικίας που έγινε. Έγινε ένας τεράστιος αγώνας από το καλοκαίρι για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το γνωστό με το αφημί. Και να επιστρέψει. Εγώ δεν θέλω να πω να επιστρέψει, γιατί δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά. Εκεί ο Ηρακλής που ανήκει. Και χωρίς Ηρακλή δεν υπάρχει αυτό το πρωτάθλημα. Μου το είπε και ο πρόεδρος της Αλεξανδρούπολης που μιλήσαμε, ο κύριος Γεωργιάδης. Καταρχάς θέλω, πριν πούμε για τη διαιτησία και όλα τα υπόλοιπα, Γιώργο, θέλω να ευχαριστήσω την Αλεξανδρούπολη, τον Εθνικό, για την άριστη φιλοξενία την οποία είχαμε. Και το πρωί που πήγαμε για προπόνηση στο γήπεδο και από την προηγούμενη μέρα, οι άνθρωποι του Εθνικού μας φέρθηκαν πάρα πολύ σωστά. Και ειδικά ο πρόεδρος, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος μάλιστα μας ευχήθηκε και καλή επιτυχία και είπε ότι είναι χαρά για την πόλη και γενικά για την περιοχή που είναι. Καλά, δεν το συζητάμε τώρα. Που προάγει το άθλημα η περιοχή, και ο Εθνικός και η Οριστιάδα και όλες οι ομάδες της περιοχής. Μας ευχήθηκε καλή επιτυχία και μας είπε ότι δίνει ο Ηρακλής άλλη έγκλη πλέον στο πρωτάθλημα. Αυτό να το ακούνε κάποιοι που δεν τον θέλανε. Μες στην πόλη, για να μην πω μες στον Ηρακλή, δεν θέλω τώρα να γίνω κακός. Τα είπατε αναλυτικά στην πρόσφατη συνέντευξή μου και νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν και πολλοί πήραν το μήνυμα. Είχαμε μια άριστη φιλοξενία, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Εθνικό και θα την ανταποδώσουμε το ίδιο στο δεύτερο γύρο, αυτό ήθελα να πω. Για το παιχνίδι. Ναι. Κοίταξε, το παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο όταν φτάνει στο 26-25 ο διαιτητής εκεί δίνει ένα παράδεκτο σφύριγμα, μια καθαρή φάση η οποία είναι υπέρ μας και πάει το σετ σε παράταση, τη δίνει για την Αλεξανδρούπολη για να καθαρίσει το σετ. Το ίδιο περίπου, αν και η φάση είναι λίγο πιο αμφισβητούμενη, έγινε στο τρίτο σετ. Εντάξει, τώρα στα σημεία που τα έδωσε αυτά ο διαιτητής δεν μπορούμε παρά να αποκαλέσουμε αυτή τη διαιτησία απαράδεκτη. Δεν γίνεται σε αυτά τα σημεία. Άλλο να στο κάνει το σφύριγμα στο 5-5 ή στο 10-10 ή στο 15-15 και άλλο σε εκείνο το σημείο του αγώνα. Ουσιαστικά αυτά είναι σφυρίγματα τα οποία κρίνουν έναν αγώνα. Γι' αυτό και το αναφέραμε. Να πω ότι μας στέρισε πιθανότατα τουλάχιστον τον ένα βαθμό. Εγώ δεν λέω τώρα ότι αν είχαμε τα δυο σετ ότι θα κερδίζαμε, αλλά τουλάχιστον τον ένα βαθμό, που σε ένα πρωτάθλημα ακόμα και ένας βαθμός είναι πολύτιμος εκτός έδρας, μας τον στέρισε. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι έγινε ένας τεράστιος αγώνας. Είμαστε η μοναδική ομάδα αυτή τη στιγμή στο βόλεϊ από το καλοκαίρι που έχει δώσει περίπου ένα ποσό για διακανονισμούς παλιούς και για να μπορέσει η ομάδα να παίξει
γύρω στο 100.000 ευρώ στην Ελλάδα του 2015 και τουλάχιστον αυτό που απαιτούμε από τις υπερκείμενες αρχές και από, τους διαιτητές είναι ο σεβασμός. Ούτε εύνοια θέλουμε, ούτε φυσικά όμως να μας αδικούνε. Mm-hmm. Δεν θα ανοιχτούμε άλλη τέτοια διαιτησία και δεν εννοώ ότι θα προβούμε σε βία κτλ. Θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση που αναγίνει μια τέτοια διαιτησία για να προστατέψουμε την ομάδα. Διότι, θα το ξαναπώ, είμαστε η μοναδική ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που όλος ο βολεϊκός κόσμος μιλάει για τον Ηρακλή, για την τεράστια προσπάθεια που έγινε η ομάδα να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και για το γεγονός ότι η ομάδα σε οικονομικό επίπεδο είναι σε ένα σχετικά καλό επίπεδο παρόλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε το καλοκαίρι και τουλάχιστον αυτό που θέλουν είναι να μας σέβονται. Δεν είπα ούτε να μας ευνοήσουν αλλά φυσικά ούτε να μας αδικήσουν. Κατανοητό. Και αν είχαμε στη Μίκα εμείς μια τέτοια νίκη και μας έδινε δύο τέτοιες φάσεις στο πρώτο και στο τρίτο, εμένα να σου πω την αλήθεια, προσωπικά δεν θα μου άρεσε. Αυτά ήθελα να πω. Για την αγωνιστική παρουσία της ομάδας. Εύχομαι μέσα στη χρονιά να μην επανέλθω ούτε και τον κύριο Τσερκινλή, ούτε και τον κύριο Ιωαννίδη, οι οποίοι είναι και τοπικοί διαιτητές. Αν και από ό,τι ξέρω στο Ρεστιάδο Ερακλής, αυτοί θα σφυρίξουν πάλι. Ναι, άλλο και αυτό τώρα. Στο Βόλο είναι να σφυρίζουν τοπικοί διαιτητές. Δεν υπάρχει η εντοπιότητα, Αντώνη, ούτε στο Βόλο ούτε στο ποδόσφαιρο. Εχθές διαιτητής από την Αθήνα σφύριξε στο Ηράκλειο Ατρόμητος Αθηνών. Δεν το κοιτάνε πλέον αυτό. Δεν το κοιτάνε πλέον αυτό. Ναι. Θέλω λίγο και το σχολείο σου για την αγωνιστική παρουσία, γιατί έγινε και αυτοκριτική μετά και στις δηλώσεις ότι πέρα από τη διαιτησία ο Ηρακλής είχε και 3 set ball, θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Δεν κοίταξε τώρα για δυναμίες, τώρα το ρωτάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος με τους ανθρώπους που εργάζεται κάθε μέρα στο τμήνα, ναι. Να πω την αλήθεια, ξέρει ίσως το λιγότερο Βόλο για πόλους. Λοιπόν. Αυτά είναι θέματα του προπονητή, θέματα των υπευθύνων πάνω στο αγωνιστικό τμήμα, να δουν τις αδυναμίες της ομάδας, να τις βελτιώσουν. Εμένα η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το ρόστερ, η ομάδα είναι μια καλή ομάδα. Έχουμε καλούς παίκτες. Η αποδεδειγμένα το ρόστερ μας είναι παίκτες καλοί. Εντάξει, μη φαντάζεται ο κόσμος τα μεγαλεία του παρελθόντος. Η ομάδα είναι, φέτος ο στόχος είναι να κάνουμε μια καλή πορεία, να πάει η ομάδα όσο καλύτερα γίνεται. Ταβάνι δεν μπορούμε να βάλουμε γιατί είμαστε στο Βόλο του Ηρακλή. Είμαστε σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν μπορούμε να βάλουμε ταβάνι για αυτή την ομάδα. Και δεν έχουμε και το δικαίωμα να το κάνουμε στην ιστορία αυτής της ομάδας. Έρχεται ένα παιχνίδι το οποίο μας θυμίζει πολλά. Νίκες κυρίως του Ηρακλή. Μας θυμίζει. Ναι. Γιατί ο Ηρακλής πολλές φορές τον έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό για πολλά χρόνια, σερί. Και έρχεται ένα τέτοιο μάτς. Από σήμερα, όπως διάβασα και νωρίτερα, έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια. Φαντάζομαι ότι περιμένετε πολύ στήριξη και μεγαλύτερη στήριξη και ηθική και οικονομική, είτε με την αγορά εισιτήριων διαρκείας, είτε με το απλό εισιτήριο, τα οποία έχουν κυκλοφορήσει από σήμερα. Με αφορμή και αυτό το μεγάλο παιχνίδι που έχετε το Σάββατο το απόγευμα στη Μίκρα. Εγώ θεωρώ δεδομένο το Σάββατο ότι επειδή σου είπα και προηγουμένως ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια στο ελληνικό βόλο, ίσως το μεγαλύτερο. Βεβαίως. Την στήριξη του κόσμου, αλλά τη στήριξη του κόσμου δεν τη θέλουμε μόνο το Σάββατο. Έχω πάρει εγώ ήδη τα μηνύματα και από χθες και από το ποδόσφαιρο κτλ. Τη θεωρώ δεδομένη αυτή τη στήριξη για το Σάββατο. Mm-hmm. Αλλά τη στήριξη του κόσμου τη θέλουμε για όλη τη χρονιά. Αλλά τη θες και στο Ηρακλής Λαμία. Τη θες και στο Ηρακλής Παναχαϊκή. Γιατί το πρωτάθλημα το φετινό είναι ένα περίεργο πρωτάθλημα. Μπορεί μέσα στο πρωτάθλημα να έχουμε δυσκολίες. Η στήριξη του κόσμου είναι για όλα τα παιχνίδια. Θέλω ο κόσμος να έρχεται σε όλα τα παιχνίδια και θέλω την έδρα και θέλουμε σαν δείξη την έδρα να την προστατέψουμε, να μην έχουμε τιμωρίες, να μπορεί ο κόσμος σε όλα τα παιχνίδια να έρχεται να βλέπει την ομάδα. Ξέρω ότι θα έχουμε μεγάλη στήριξη το Σάββατο. Θέλω να κάνω μια παράκληση στον κόσμο, η στήριξη να είναι όπως ξέρει ο κόσμος του Ηρακλή, να δώσει όθηση στην ομάδα, αλλά να είναι σε κόσμιο επίπεδο. Γιατί αυτό που σου είπα, δεν θέλουμε τις τιμωρίες, δεν θέλουμε να τιμωρηθεί η έδρα, δεν θέλουμε τον κόσμο σε όλα τα παιχνίδια, με κόσμιο επίπεδο, με φωνή για την ομάδα, ξέρει ο κόσμος του Ηρακλή να στηρίζει. Ξέρει να εκτιμάει και έχει ζήσει τόσα πολλά Ηρακλής Ολυμπιακός που ήταν εκπληκτική η παρουσία του, οπότε δεν χρειάζεται να του πούμε τίποτα. Απλώς αυτό που θέλω να τονίσω είναι με κόσμιο τρόπο,
όπως ξέρει ο κόσμος του Ηρακλή, να στηρίξει την ομάδα, γιατί υπάρχει μετά και συνέχεια. Μέχρι στιγμής από την κίνηση των διαρκείας είστε ικανοποιημένοι? Κοίταξε, μέχρι στιγμής η ομάδα έχει ένα θέμα. Δεν έχουμε παίξει ούτε ένα εντός παιχνίδι. Ναι, παίζει ρόλο. Σίγουρα αυτό επηρεάζει την κίνηση των διαρκείας. Δηλαδή ο κόσμος για να πάρει διαρκείας πρέπει να έρθει και στο γήπεδο. Σωστά. Ευελπιστώ μέχρι το Σάββατο η κίνηση να αυξηθεί και μέσα στον μήνα να κορυφωθεί. Mm-hmm. Και μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να έχουμε διαρκείας και στήριξη από τον κόσμο. Αυτό που θέλω να τονίσω, Γιώργο, είναι ότι χωρίς τη στήριξη του κόσμου από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό θέλω να το τονίσω. Η στήριξη του κόσμου είναι απαραίτητη. Ειδικά τη φετινή χρονιά που είναι μια μεταβατική χρονιά. Που υπάρχουν και διακανονισμοί που πρέπει να τηρηθούν, που υπάρχουν και έξοδα για την ομάδα. Που δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα μέσα στο καλοκαίρι, τα οποία τα ξεπεράσαμε. Από εδώ και γι' αυτό φέτος η στήριξη του κόσμου είναι απαραίτητη από κάθε άλλη χρονιά. Πιστεύω ότι του χρόνου με το καλό, με άλλες συνθήκες που θα ξεκινήσει η νέα χρονιά, είτε είμαστε εμείς είτε δεν είμαστε, γιατί δεν είμαστε εδώ πέρα για... Μπήκαμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αναγκαστικά μπήκαμε εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό θέλω να το τονίσω στον κόσμο του Ηρακλή ή όποιος Ηρακλειδέας μας ακούει που ενδιαφέρεται, ότι δεν είναι οι πόρτες του τα άκλειστες. Όποιος μπορεί να προσφέρει, όποιος μπορεί να βοηθήσει, όποιος θέλει ακόμα και να πάρει τη διοίκηση της ομάδας, είμαστε ανοιχτοί, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Χωρίς τη βοήθεια του κόσμου, τη στήριξη του κόσμου, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Σε οποιοδήποτε άθλημα, δεν ισχύει μόνο για το βόλεϊ, για οπουδήποτε. Να ευχηθούμε καλή προετοιμασία στην ομάδα, να είναι έτοιμοι να δώσουν ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι αισιόδοξος, γιατί ο Ηρακλής έχει πολύ βαριά φάνελα στο βόλεϊ και άσχετα με budget, roster ή οτιδήποτε άλλο. Δεν πάθει να είναι ένα μεγάλο μάτι. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, έτσι ακριβώς. Ένα μεγάλο ντέρμπι που θα το δει όλη η Ελλάδα. Θα ξαναδεί τον βολεϊκό Ηρακλή να επανέρχεται. Ο κόσμος και θα δει και γεμάτο γήπεδο σε αγώνα βολεϊ. Μακάρι το γήπεδο να γεμίσει. Εγώ το πιστεύω ότι το γήπεδο θα γεμίσει το Σάββατο. Ο κόσμος θα ξαναδεί πάλι την αγαπημένη του ομάδα. Μια ομάδα που μας έχει χαρίσει πολλά. Απίστευτες στιγμές. Τώρα τι να συζητάμε τώρα για αυτή την ομάδα. Και μας κράτησε αυτή η ομάδα σε πολύ δύσκολα χρόνια. Και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Πιστεύω ο κόσμος θα καταλάβει την ιστορικότητα της κατάστασης, τη στιγμή που βρίσκεται το βόλεϊ και θα στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη χρονιά. Εγώ έχω πάρει τα μηνύματα από τον κόσμο. Μακάρι. Και okay. Τα υπόλοιπα μέλη του ΤΑΑ, βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει καταλάβει το τι έχει γίνει και πιστεύω ότι θα έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Και ευελπιστώ ότι η Μίκρα το Σάββατο θα είναι γεμάτη, με φωνή, με παλμό, όπως ξέρει ο κόσμος του Ηρακλή, να αγαπάει την ομάδα και να την προστατεύει και να την οθεί στο καλύτερο δυνατό. Αντώνη Γεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, είσαι πάντα κοντά στο βόλι. Αυτό θέλω να το πω. Ήσουν στα πολύ δύσκολα χρόνια και συνεχίζεις να είσαι. Αυτό θέλω να το πω για σένα, Γιώργο. Δεν χρειάζεται προσωπικά. Να πεις τίποτα. Δεν χρειάζεται είσαι να πεις τίποτα. Είσαι πολύ κοντά και στα πολύ δύσκολα χρόνια και στα χρόνια της Α2 που μας πήγανε αναγκαστικά χωρίς ο Ηρακλής να έχει υποβιβαστεί ποτέ. Περάσανε, ανήκουν στο παρελθόν, γι' αυτό και πρέπει και να το χαρούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Να το χαρούμε, βέβαια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Αντώνη. Να είσαι καλά.